έβλεπα τα τέτοια, ρε. Τα Terminator. Γιατί το τελευταίο Terminator δεν ήταν μαλακία και μην πεις όχι. Ναι, όντως ήταν. Οπότε δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το κατεβάσω. Δεν θα χάσεις τίποτα απολύτως, πίστεψέ με. Οπότε εντάξει, θα βρω κάτι άλλο. Εντάξει. Γιάννη, παρακολουθείς Walking Dead? Ναι. Ωραίο, ε. Πάει αλφα. Αλλά, κάτσε, τι, μη μου λες. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Α, δεν έχεις δει τίποτα? Δεν έχω, έχω δει στην τελευταία σεζόν μόνο το πρώτο, τα πρώτα μέρη. Πόσα είναι, 8 επεισόδια είναι, πόσα είναι? Α, είμαστε στο, πες το, στο 12ο. Α, δε, μη μου λες, ρε, μη μου κάνεις spoiler, ρε. Πάει αλφα, μη μου λες μαλακίες τώρα. Για χέσιμο πάει αλφα, ρε. Ναι, εγώ έλεγα ότι το παρακολουθείς, ρε, γι' αυτό και το είπα. Δεν ήξερα ότι τέτοιο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δεις και θα καταλάβεις. Και το Witcher, αλλά μου λέει εδώ ο Τάσος ότι το Witcher θα το πάνε την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι σταμάτησε για τέτοιο, ρε, εσύ. Το Witcher... Και το La Casa de Papel. Το Witcher σταμάτησε γυρίσματα λόγω της πανδημίας, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Αλλά μου είχες πει κιόλας ότι θα ξεκίναγε από το 21, πες πάλι. Κάτσε, μανούλα μου, σου λέω εδώ σταμάτησαν τα γυρίσματα, δεν ξέρω τώρα πότε θα ξεκινήσει. Έτσι είχαν πει πριν την πανδημία. Ναι, αυτό σου λέω, πριν γενικά γίνει. Μπήκες μέσα ή ακόμα? Ακόμα. Έστω, μέσα. Γιατί απλώνουν τετραχανά. Δεν μου ήρθε, α, τώρα μου ήρθε, καλά κρασά. Πάτα τώρα από εδώ και να τελειώνουμε. Α, ξαναστείλε, πάτσα ριτσέκ. Πού λέτε, ξέρεις τι έχω μαζέψει από ταινίες που δεν έχω προλάβει να τις δω γιατί από τη δουλειά δεν είχα χρόνο? Έχω... ωραία, να πω, ο κορονοϊός που μας μάζεψε όλους στο σπίτι και παρακολουθούμε ταινίες. Έχω όλα τα Matrix. Δεν ξέρω. Νίκος θα πει. Δεν ξέρω. Δεν το έχω στείλει το παιδί, εντάξει. Είχα κατεβάσει και το Hitman το τελευταίο να δω. Τα James Bond το τελευταίο έχω κατεβάσει. Το ξέρεις πόσες ταινίες. Το 1917. Το κατέβασα σήμερα. Το Hitman καλό, ε. Άλλο κατέβασα, ρε. Ποιο άλλο. Το Hitman καλό, Τάσο, ε. Δεν το έχω δει. Καλό είναι. Καλό είναι το Hitman. Τα John Wick κατάφερα να δω την προηγούμενη εβδομάδα πριν γίνει όλο αυτό. Λες, Τάσο, εγώ γενικά βλέπω ταινίες, ρε. Να, αλλά σου ξαναεξήγησα, ρε Γιάννη μου, την έχουμε κάνει αυτήν την κουβέντα. Εγώ δεν έχω ούτε το ίδιο ωράριο με σένα, ούτε τον ίδιο χρόνο με σένα. Εγώ... αλλά μη μου τη λες εμένα τότε. Δεν σου τη λέω. Γιατί κάθομαι στον υπολογιστή. Γιατί, πριν το είπες. Δεν σου τη γιατί λέω. Γιατί κάθομαι στον υπολογιστή. Εντάξει, αλλά και το gaming δεν είναι λύση. Πάρε και τα παιδιά όσο μπορούσε και κάντε καμιά βόλτα, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ και δεν έχω το χρόνο να κάνω ούτε βόλτα. Όταν πρέπει, τα πάω. Εντάξει. Εγώ σου λέω, επειδή μπροστά από μια οθόνη είμαι όλη την ημέρα, όταν σήμερα, ξεκλέψω σήμερα χρόνο... Βγήκες καθόλου σήμερα έξω από το σπίτι? Όχι. Βγήκες καθόλου να δεις όμως τι κρύο είχε? Ναι. Μπορεί να είχε ήλιο, αλλά είχε κρύο πολύ. Βγήκα γιατί πετάχτηκα μέχρι τα public να πάρω ένα φορητό δίσκο καινούριο για να περάσω, σου λέω, δουλειές για να τις πάρω σπίτι να δουλέψω. Ήταν ανοιχτό. Να. Μπράβο. Δεν φέρνει πάνω. Κανείς δεν τον έφερνει πάνω. Μας βρήκε. Ο Τράπελ είναι. Ξέρω. Αντιθήκαμε. Γυρώσω κι εγώ τώρα, κατάλαβες. Δεν λέω που λες, ίσα που δεν με χάλασε η καραντίνα τη 15η μέρη για να κάτσω επιτέλους να... πόσο λένε, να διαχειριστώ και λίγο τον προσωπικό μου χρόνο.
Φύγε μωρέ από εδώ. Το καινούργιο δολοφόνο τον βάλανε. Μέσα είναι, αλλά δεν τον έχουμε συναντήσει. Τι θα γίνει, τον άφτια εγώ, έχει αυτή η γεννήτρια. Άντε γαμίσου με τα skill check απανωτά. Άντε γαμίσου. Μας σκότισε στα αρχίδια. Για να το κάνει κάμπερ. Για να κάνει κάμπερ. Βάζει παγιδούλες βλέπω εκεί. Βάζει παιδιά, είναι νουμπάς. Έχει βάλει trap ακριβώς μπροστά. Αρχίδια, μην έρθει να με ξεκρεμάσει. Νουμπάς δεν είναι, σου βάζει γύρω γύρω traps από ό,τι βλέπω εγώ. Βάζει είναι γιατί δεν ήξερε πως θα τη βάλει. Την κατάφερα. Τι τώρα θα... Όχι, μην έρθεις από εδώ. Πώς να τη βάλει, ήξερε. Απλά ήθελε να τη βάλει σωστά την τοποθεσία της. Να πιάσει. Κάπως έτσι και δηλαδή. Καμιά γεννητριούλα παίζει, δεύτερη. Να ανοίξουμε. Βρήκα, βρήκα. Αν προλάβω, καλώς. Με βλέπεις που είμαι, άμα θες έλα. Σε ξεκρεμάσανε, Γιάννη. Όχι. Πώς να με ξεκρεμάσει, αφού την άλλη την έπιασε. Μπήκα στράκλι. Χρήστο, έρχομαι να σου βάλω ένα χεράκι. Τι το Γιάννη, τον αφήσουμε. Του φύγε. Πάω στο Γιάννη. Πάλι εγώ θα την πληρώσω. Άσε να την, την πλακώσω. Είναι έτσι από μπροστά μου. Κάτσε να βρω έλα, πόρτα έλα, να έρθω έλα. Γενικά. Κρατήσου. Έλα από το πλάι να με ξεκρεμάσεις. Βλέπεις έτσι που είναι. Μην πέσε πάνω εσύ. Το πήγε υπογείος, ε. Υπογείος και πλαγείος. Βρείτε άλλη γεννήτρια. Βρείτε άλλη γεννήτρια. Τελειώνω. Εγώ τελειώνω μία που έχει αφήσει αυτή. Είναι και μαζεμένη μία παιδιά. Άμα βρω θα πάω. Α, πρέπει να είναι εδώ στο εργαστήριο πάνω στη σκάλα μία. Αν θυμάμαι καλά, ε. Ναι, καλά θυμάμαι. Α, την έχετε φτιάξει αυτή η πουλάκια μου, πρώτη. Τι έγινε, τα... Τι λέει Χρήστο εκεί, τι καιρό κάνει. Καμία γεννήτρια θα έχω φτιάξουμε. Ανοίξει δύο, μην μιλάς καθόλου, έχω ανοίξει δύο. Άτος, τον είδα, πάμε. Ποιον κοπανάει. Εμένα. Οχο. Αυτό που πέφτω πάνω στους δολοφόνους. Κοίτα, οι άλλοι κάθισε εκεί μέσα. Πάει καλά. Τους πήγε τους δύο υπόγειο. Εγώ πέθανα ρε, είχα πει στράφη. Άμα να βρούμε καμιά γεννήτρια, θα σου είναι αθυσίαστο και να βγεις εσύ. Πάμε, με ό,τι κάτσει Χρήστο μου, τώρα παίχτω κανονικά. Μία είναι ρε, μία σας έχουμε πει. Κοίτα, κόλλησα. Έλα, αλλού εσύ αλόγω. Και ό,τι γίνει. Μωρέ, ναι, αλλά πού είναι γεννήτρια. Γιατί δεν... Γιατί δεν πάτε εκεί δύο σε μία. Ασό, ξέρεις που είναι. Εκεί. Ευθεία, 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 όπως πας. Ευθεία, ευθεία. Αρχίδια. Όχι ρε, πίσω, για πήγαινε πίσω. Δεν είναι εδώ, πού είναι. Καλά, για κρύψου τώρα γιατί θα σε δει. Γιατί ήρθα πάνω. Δεν ξέρω αν ήρθε πάνω, αλλά σου έχει ανάψει γάτα. Ο κάτω μου είναι ρε. Και πήγαινε. Όλο είσαι. Ξέρεις που είναι, πήγαινε ευθεία, πήγαινε ευθεία. Όχι από εκεί. Δεξιά πλευρά.
Άντε, εδώ μέσα δεν είναι. Τώρα, τράβασε έξοδο, Χρήστο. Βρήκα μία. Ελπίζω να μην με βρει. Πρέπει να πάω κάπου να κρυφτώ τώρα εγώ. Ναι, και μην μιλάτε να ακούω τα skill check όμως. Χρήστο, τράβασε έξοδο σιγά σιγά. Βγεις ακόμα, βγεις ακόμα. Για πήγαινε, πήγαινε προς τα αριστερά σου. Τώρα προς τα αριστερά. Μίλια αριστερά. Εδώ, 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 αριστερά. Άνοιγε. Κοίτα ρε ο πούστης. Ποιο αριστερά, ρε Γιάννη, πες σε ποιον μιλάς, γυρνάω γύρω γύρω σαν το μαλάκα. Με μπέρδεψε τώρα και χάσα την έξοδο. Άνοιγε, άνοιγε, άνοιγε εσύ. Άνοιγε κι εσύ. Φύγε, φύγε. Πού να φεύγα ρε Γιάννη, προς τα πίσω, πάνω του θα πέφτει. Να φύγει ο Τάσος. Χρήστο, πρώτη φορά που σε κρεμάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθεις. Είναι κράτα, εδώ. Κράτα, κράτα, κράτα. Και δεξιά είσαι. Το ρισκάρω, τι λέτε. Το ρισκάρω, δεν κάνω. Όχι. Σταμάτα. Όχι, μωρέ. Σταμάτα. Sorry, Χρήστο, φεύγω γιατί με είδε. Ωραία. Προσπάθησα τουλάχιστον. Εντάξει, καλό. Δεν πειράζει. Δύο εσύ, δύο εγώ, μία ο Γιάννης. Ο άλλος, το λιά μου. Οπότε, Χρήστο, πλήρωσες έξτρα λεφτά για το PC. Ναι. Πόσο σου πήρανε? 15. Α, πάλι καλά. Για τον έλεγχο αυτό λέει και το πώς το είπε. Μου το είπε χτες το άνθρωπος ότι θα υπάρχει μια επιπλέον περίπτωση, μου λέει, χρέωσης. Εντάξει. Πάτα, Χριστό. Αν είναι, του λέω, να επιδιορθωθεί, μου λέει, εντάξει, θα δω, μου λέει, τι μπορώ να κάνω. Και στο στέλνω άμα είναι και μου το ξαναστέλνεις μετά όταν λίγο τελειώσει αυτό το με τον ιό, ας πούμε. Γιατί το ρώτησα, το πρώτο πράγμα που το ρώτησα, του λέω, πες μου τι θα γίνει, του λέω, θα κλείσετε ή όχι. Να μην ρισκάρω, του λέω, και μείνω χωρίς υπολογιστή. Μου λέει, εγώ θα το κλείσω. Το θέμα αυτό. Αλλά πες μου εσύ, μου λέει, τι έχει, και του είπα, το εξήγησα. Πάλι καλά που σου στείλανε και σήμερα το PC, έτσι. Χτες το στείλα. Και γιατί μου έχουν στείλει ένα χαρτί το τσεκ, αυτό που έκανε.
του υπολογιστή και γράφει ότι 2 και 20 έγινε ο έλεγχος και λέω, μα κατά τις 2 παρά ήταν με 2 που μιλήσαν. Πότε πρόλαβε, λέω, και το είδε και το... Ρε μπράβο, λέω. Προφανώς τον είχε ήδη ανοίξει και αυτά και... Γιατί 4 η ώρα κλείνει το τμήμα service. Το γράφει στο πρόγραμμα του e-shop, άμα πει στο Google, το λέει. 9 με 4. Έλα Χρήστο, η αγαπημένη σου πίστα. Τα καλαμπόκια είναι, κάνει λάθος. Ναι, μπερδεύτηκα, sorry. Α, και αυτή τη συμπαθώ. Μάλιστα. Πάλι ο Τράπερ, πάλι εμένα πρώτο. Θα σου γαμίσω παλιό. Κάτι έχει με εμένα ο Τράπερ, έτσι. Είσαι σεξι αγόρι και του αρέσεις. Τι να σου κάνω. Παίζει να πέσαμε στον ίδιο δολοφόνο, δηλαδή. Ναι. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Χρήστο, είμαι σε γεννήτρια, μπας και είσαι κοντά του. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλει τέτοιο, παιδιά, δεν φαίνεται, είδες τα χορτάρια. Κάπου έσκυψε και έβαλε τραπ. Πάλι σε μένα ήρθε ο Καριώλης. Ναι, ερχόταν εκεί που την Έλα, έσκασα κάπου τη το γεννήτρια σπίτι σου. και έκανε προς τα πίσω πάλι. Πέσε πάνω στη διάρκεια. Χρήστο, άσχετο τώρα που το θυμήθηκα, πρέπει να έχει Ubisoft προσφορά το Ghost Recon. Πρέπει να έχει πέσει κάτω από 10 ευρώ, δεν ξέρω όμως, θα το κοιτάξω και θα σου στείλω link. Γιατί είχε κάτι προσφορές 75% κάτω. Έχω μπει στράγγλ, παιδιά. Δεν πάει κανείς για το Γιάννη σοβαρά τώρα. Ήμουν μακριά, σας το είπα από την αρχή. Περίμενε Γιάννη. Δεν έρχεται ο άλλος. Έρχεται, σιγά σιγά. Αλλά θα πέσει πάνω στην παγίδα μάλλον. Άμα έρθει έτσι πως έρχεται. Εγώ έπεσα πάνω στο δολοφόνο. Επέμασα. Εντάξει, καλά κρασιά. Αλλή μόνο. Έχει βάλει πίσω από τη γκρεμάλα παγίδα. Ελάτε κατευθείαν από μπροστά μου. Έρχεται κανένας γιατί εγώ είμαι συγγενήτρια. Ο χείρος πέφτει στον γενναίο. Παιδιά, ανάβει το γατί. Σας έχει αντικριστά. Καλά, εγώ το δίνω, μα μπει στράκι, παιδιά. Κάτσε, κρατήστε και εγώ στράγγλι ήμουνα. Το έχει σε προσφορά τον Ghost Recon Χρήστο, αλλά δεν συμφέρει, το έχει 20 ευρώ. Άκουρε μαλάκα, έχει σε προσφορά τον Ghost Recon το παλιό, αυτό που παίζουμε με τον Νίκο και τον Γιάννη, 20 ευρώ.
Και το καινούργιο το Ghost Recon, το Breakpoint, το έχει 1980. Εντάξει, αυτή η ίσως εταιρεία... θα το έχουν περισσότερο αυτοί, λογικά. Ή όχι. Όχι ρε δεν πάει έτσι. Μιλάμε τώρα για το Ghost Recon το 1 και το Ghost Recon το 2. Το 1 το έχουν 20 ευρώ, η ίδια η εταιρεία. Και το 2 το έχουν 19,80, το έχουν φθηνότερα ακόμα. Τελικά εκείνη η σελίδα που το είχε 12,54 δεν το έχει. Ναι, για να δω γιατί έχει μπει προσφορά τώρα λόγω της άνοιξης και καλά, για να δω. Πήγαμε Χριστό, πήγα από την άλλη πλευρά εσύ. Την άλλη ρε σου. Κάτσε ρε. 14-25 Χριστό. Ανέβηκε. Κατέβηκε. 14-25, ένα ευρώ φθηνότερο. Τώρα έρχεται στη γεννήτη. Όχι, σε μένα έρχεται. Κάνει ρο μαλάκα τώρα. Αν με πιάσει, χάθηκα. Έφυγα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι αυτό το κολοπαίχνιο. Εδώ ακουγόμαστε. Να το δώσω να παίξουμε άλλο. Ό,τι θέλετε. Όλοι ακουγόμαστε. Για κοίτα ρε Γιάννη, κάνεις spectate. Όχι ρε, βγήκα. Τελείως. Κάτσκα και πάτσα τέτοιο. Τι να κάνω, περιμένω να πιάσει τον άλλον για να... γιατί τον ξεκρέμασα. Έχει πιάσει. Έκανε χίλι κιόλας. Δακρασιά. Παρήγγειλα ρε μάνα. Με βρήκε. Σταμάτα ρε. Όχι δεν μπορείς, σταμάτα. Σταμάτα τώρα. Μην μιλάς. Ωραία. Με κρεμάει παιδιά και έρχομαι λόμπι. Τράπερ. Δεν είχα άλλο. Για σταματήστε τώρα, μην μιλάτε. Ναι, περιμένουμε το Χρήστο. Τώρα το πιστό δεν τον έχουν πάρει ακόμα. Ναι, oh, την έκλεισε την καταπακτή. Άντε Χρήστο, μάμα σε κρέμασε πάτα. Continue, εσένα περιμένουμε στο λόμπι. Πάτησα, δε τώρα. Ρε Μουτσουνάκος, τι κάνεις εκεί. Από τη στιγμή που δεν είναι στην ομάδα μας, δεν μας νοιάζει τι θα κάνει ο άλλος και πώς θα το παίξει. Θες να είσαι κοντά μου, εδώ. Ναι, αλλά έτσι με ενοχλείς. Μην το φέρνεις κοντά το παιδί, ρε.
Κάτα μια απόσταση. Ο Γιάννης δεν έχει κορονοϊό, ρε. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρεις καμιά φορά. Κι όμως, παιδιά, οι γέροι δεν βάζουνε μυαλό. Κόβουνε τον άλλη, σου γυρνάνε όλη την ώρα. Τι λέει να αυτά, Ρώσικα. Θα σε ρίξω. Κάνε μια πρόβλεψη, ποιος μπορεί να είναι τώρα. Ποιος Γιάννη θα είναι. Αυτός με το πιστόλι. Α, θα δούμε. Ποιος θες να είναι, για λέγε. Ο Τράβερ πάλι. Εμένα σκοτώνει πρώτο ο Τράβερ. Να είναι ο Γκόστο που σκοτώνει τον Χρήστο πρώτα. Νικήσαμε. Κάποιος δεν μπήκε. Νικήσαμε. Του ανοίξαμε τις γεννήτριες με τηλεπάθεια. Άσο, και βγήκε και καινούριο Survivor. Ένα, θα είναι το alter ego του δολοφόνου, αγκατζέ πάνω αυτά. Αυτός που πώς λέγεται. Λέγεται... Ζαρίνα Κασίρ. Πόσο μας παραδείγματος ο νερέ βλέπεις. Ρε το μικρούλι. Όχι, δεν βλέπω. Πώς τρίκω. Για πήρε, δες στο καφέ μου. Πάτα, Τάσο. Δεν πάτησα. Για πήγαινε, δες στο καφέ μου, ρε. Πήγαινε, δες, ρε. Βγάλε γλωσσίτσα, βγάλε έτσι πίσω. Βγάλε έτσι πίσω, εγώ την γλωσσίτσα. Γλυκούλα είναι. Ναι. Δώσε ένα φυλάκι. Θα σου δώσω ένα φυλάκι. Να θέλω να σου πω κάτι. Όσο είπε η πατάτα. Πατατακίλια. Έτσι να δικό. Ποιανό είναι αγαπημένη αυτή. Πίστα. Του Τάσου. Τάσου. Όπα. Ποιον μαρκάρλε, κάτι... Εσένα, κάτι έχεις βάλει, κάποιο perk. Εγώ, κανένα. Όχι, ματάκι, τίποτα. Όχι. Είναι εδώ. Ωραία. Ορίστε. 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 Σε να βρείτε. Ναι, είναι ο Μακ Μάιερς. Ο Μιχαλάκης, ρε το Μιχαλάκη, καιρό είχαμε. Ο φίλος του Τάσου, ρε. Ρε το Μιχαλάκη. Ο Μάικ Μάγερς. Α, κοντά μου με χτύπησε, παιδιά. Πού σε χτύπησε. Σε χτύπησε. Τώρα, με κρέμασε και μου τραβάει και μία με το μαχαίρι. Γιάννη, τραβάει, είμαι σε γεννήτρια.
Ανάβει γατάκι. Όσα άλλη γενικά. Σου ανοίγουμε τις γεννήτριες, αλλά είσαι εδώ και κάνεις καμ. Τέτοιος είσαι. Κάνει καμ, παιδιά. Άμα φύγει μας λες, έτσι. Ναι, όχι, δεν θα φύγει. Ανοίξτε γεννήτριες. Παίρνω στράγγλ τώρα, όπου να είναι. Όχι ρε, δεν παίρνει στράγγλ. Α, το Halloween θέλω να κατεβάσω να δω τώρα που το θυμήθηκα με το Μιχαλάκι. Τι κάνει, έχει κάτι εδώ σε κάτι χαλάσματα εδώ πέρα. Ανοιχτό και. Σου λέει δεν θα. Λουμπάς είναι. Δεν νομίζω ότι είναι λουμπάς. Γι' αυτό κάτι και κάνει κάμπ. Άσε Μαντριγιάννη. Έχει κάτσει εδώ πίσω από κάτι χαλάσματα εδώ πέρα που είναι σαν βουνό και όρθιος και περιμένει. Σου λέει κάποιος θα έρθει να τον σώσει. Ανοίξε γεννήτρες, ανοίξε. Κρατάω εγώ, σας κρατάω κράτα, χρόνο. Ναι, ναι, κράτα, κράτα, κράτα. Δεν έχω και πολύ. Αξιώσουμε να κρατήσεις. Εκεί κάθε. Δεν ξεχνάς ότι τα δύο πρώτα... Τα δύο πρώτα παιχνίδια τα χάσαμε στο δευτερόλεπτο. Τώρα είναι μπροστά μου. Είναι μπροστά μου και κάθεται εκεί γύρω γύρω. Δεν έχει καλύτερο. Τέλος. Δεν αντέχει άλλο. Πού πας ρε Γιάννη στο γκουντρούμι κάτω. Είναι αυτή που άφησε αυτός. Όπα, έρχεται. Έρχεται εδώ. Ρε μαλάκα. Αλήθεια τώρα. Exposed. Ρε μαλάκα, να σου πω, άμα την κρεμάσεις την άλλη, μην πας. Μου τον έφερε πάνω μου κατευθείαν. Γιάννη, ερχότανε, δεν πρέπει να σου τον έφερε η άλλη. Και μας όχι, κάνει όχι, όχι, expose. Όχι, όχι ήρθε δίπλα μου και έκατσε. Τάσο ήρθε δίπλα μου και έκατσε από πουθενά. Κοιτούσα τον Τάσο, δεν το είδα εγώ το σκηνικό. Σε έχει κρεμάσει τώρα. Ήρθε πάνω. Σου έρχεται ρε. Λογικά. Κάτσε να δούμε. Αλλά είναι κοντά κι ο άλλος, θα το ψιλοακούω. Ποιον έχει κρεμάσει τώρα ρε παιδιά να συνονοηθούμε μια στιγμή. Εμένα ρε. Ωραία. Εμένα ρε έχει κρεμάσει ρε, εμένα. Έρχεται η άλλη, να πάω σε γεννήτρια, τι να κάνω. Είναι εδώ αυτός ρε, τράβα σε γεννήτρια εσύ ρε. Είναι κοντά η άλλη. Αλλά είναι και αυτός εδώ κοντά. Εσπάσε το τέμι. Αλλά ο άλλος δεν βλέπει την τίφλα. Πες μου αν θα φύγει από κοντά σας, Γιάννη. Δεν φεύγει ρε, κάνει κάμπ, ό,τι κάνει και σε μένα. Άσο, σε γεννήτρια, πήγαινε σε γεννήτρια, άσε με μένα. Είναι η άλλη κοντά. Κρατάω χρόνο, μπήκα στράκι. Και ο άλλος είναι πήγε. Εδώ, είναι εδώ όμως, είναι εδώ. Είναι και ο άλλος σε γεννήτρια. Ας ετοιμάσεις να πάρεις και πόρτα. Μην έρθεις στην πόρτα που είμαι εγώ εδώ πέρα. Άλλη θα σου βγάλει. Τώρα ποια είναι η άλλη και πού θα τη βγάλει. Φτιάξτε ρε βλαμένη, μπράβο, την έφτιαξε. Άλλη καλά. Ρε μαλάκα, είναι ακριβώς δίπλα, ρε. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Δίπλα-δίπλα κουτανόπορτες. Μαλάκα... Δίπλα-δίπλα κολόπορτες, λέω. Μαλάκα είναι πολύ, πολύ κοντά. Οι πόρτες είναι πολύ κοντά. Προλαβαίνεις, Τάσο, να φύγεις. Προλαβαίνεις. Τάσο, σου συνιστώ να... για καταπαθεί. Μου συνιστάς να φύγω, το ξέρω.
Θέλω να πας για κατά κάτω. Έλα ρε μαλάκα, έλα ρε πούστη. Έλα ρε πούστη. Παράτησε την άλλη την αρχίδο και ήρθε σε μένα κατευθείαν και μετά μου τον λέτε νουμπά. Άντε γάμισου, άντε γάμισου να τελειώνει το μπουτέλο, άντε γάμισου. Χρήστο, για κοίτα μήπως πάρεις τον Ghost Recon. Γιατί μου φαίνεται να το σβήσω το παιχνίδι από μέσα. Εντάξει, δεν αντέχετε άλλο. Παιδιά, εγώ φεύγω. Τι ώρα πήγε? 10 παρά 25. Θα πάω στο καλό. Πάτα, Χρήστο. Καληνύχτα από μένα. Παιδιά, θα παίξετε κι άλλο εσείς. Όσο αντέξουν τα νεύρα μου. Ωραία, εντάξει. Οπότε live έχεις, το πολύ πολύ να σας δω, άμα προλάβω. Εντάξει, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Γεια. Τώρα αυτό που έγινε δεν ήταν εκνευριστικό, ρε Χρήστο. Ήταν ο Legion ήταν ο Ghostface, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο. Πήγα να ανέβω επάνω το λόφο και ήταν η καταπαχτή ανοιχτή. Ήρθε και με χτύπησε. Λίγο πριν φτάσω στο να φύγω. Εντάξει, θα φτάγανε. Εντάξει ρε, είναι πολύ εκνευριστικό παιχνίδι, εντάξει. Σου λέω, ευνοεί μόνο τους δολοφόνους γιατί τους χρυσοπληρώνουνε. Ξέρεις τι είναι τώρα να δίνεις 6 ευρώ, 7 ευρώ και 10 ευρώ για δολοφόνους. Δηλαδή, άλλοι που έχουμε απλά αγοράσει το παιχνίδι και δεν θέλουμε να παίξουμε δολοφόνοι, δεν έχουμε καμία τύχη, όσο και καλά να παίξουμε. Γιατί δεν είναι ότι δεν ξέρουμε αν το παίξουμε το παιχνίδι, είναι ότι κάτι το lag. Κάτι το ότι τρέχουνε σαν μπούστιδες αυτοί, κάτι το ότι τηλεμεταφέρονται, πόσο δηλαδή, εντάξει, δεν προλαβαίνεις. Άσε που βάζουνε και τα offerings και μία τις βγάζει όλες τις γεννήτριες στο κέντρο, μία τις βγάζει στο διαόλου τη μάνα ή θα σου βγάλει τις πόρτες δίπλα-δίπλα. Είναι πολλά, ναι. Και τώρα εδώ όλες οι γεννήτριες είναι στο κέντρο, σε αυτήν την πίστα. Πάλι ο Μιχαλάκης είναι. Αλλή μόνο. Και την πλήρωσα εγώ. Thank you.
Ξεκρέμασε και πάλι εμένα. Κράτα ρε Χρήστο, αφού δεν καμπερώνει κράτα θα έρθω να ξεκρεμάσω εγώ, τελειώνω τη γεννήτρια και έρχομαι. Άιντε γάμι σου, άιντε γάμι σου για γεννήτρια. Έρχεται άλλος. Δεν την κατάφερες. Δεν την κατάφερα. Ή τη σκάζα διάολα. Ή θα μου βοηθήσεις ή φύγε. Α, καλά. Καλά κρασιά. Τι πράγμα. Αυτό. Πόγιο, ε. Δεν κοίτα, έφυγε. Από το υπόγειο έφυγε ρε Χρήστο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει καμπερώσει πάνω στα καλαμπόκια. Άσο να πάει στο διάολο, μη σας πάρω στο λαιμό μου. Όχι, μην τη χάνεις ρε φίλε, γιατί είσαι ένα άτομο. Άσο, άσο, ανάβει γάτα, ανάβει γάτα, άσο. Ανάβει γάτα, παιδιά, πρέπει να έχει καμπερώσει μέσα στα καλαμπόκια, μην έρχεται κανένας. Τι θα έφτιαχνες ρε Τάσο. Έπεσε τώρα. Εδώ, 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 εδώ που έσκασα εγώ. Ευθεία, ευθεία. Δεν την περιλάβουμε. Κάτσε, γιατί δεν σε βλέπω τώρα, Χριστό. Ευθεία, ρε, από εκεί που έσκασε η γεννήτρια, που την έφτιαξε. Την έσπασε. Με είδε γάμο το. Στο 50% ρε φίλε, όχι κύριε. Ποια γεννήτρια άφησε στο 50%? Αυτή εδώ που ήμουν εκεί. Θα πας όλο... όχι. Πού είσαι έτσι, καταρχάς ποιος είσαι. Αυτός που τρέχει κουτσένοντας. Έχω κάτι σε γεννήτρια, στο κέντρο. Γάμο το δεν είχα... Στράγγλ. Φτιάχτε μία να φύγετε τουλάχιστον. Κοίτα που ήρθε σε μένα ρε φίλε. Κοίτα οι άλλοι δεν πάνε να την ολοκληρώσουν. Δεν είδα. Τα πάντα. Ρε, ο άλλος πάει δίπλα του ρε. Ρε είναι μουρλό ρε. Τώρα είσαι κυνηγάει τον άλλον. Λοιπόν, Τάσο, άσους να μαλακίζονται και βγάλε εσύ. Πήγε εσύ. Μπράβο, σε εκείνη πήγε. Τώρα
Κυνηγάει τον άλλο. Α, έχουν ξεκαμάσει και οι άλλοι. Έχουν ξεκαμαστεί. Φύγει κι άστος. Άστος, άστος. Δεν δίνει σημασία. Ο άλλος εδώ πήγαινε πάνω στον άλλον, στο δολοφόνο. Για να τους δούμε λίγο, είμαι περίεργος εδώ, θα φύγουνε. Η άλλη φεύγει. Θα φύγει η άλλη. Θα τον παρατήσει τον τύπο. Έτσι μαλακισμένη. Άμα το ξέρω θα πήγαινε, γιατί αυτός με ξεκρέμασε. Αλλά, ξεκρέμασε, αλλά δεν έπεσε. Έχει κάνει κάμπρε στη μηχανή. Έχει κάνει κάμπ στην αλωνιστική μηχανή, γι' αυτό δεν πήγε η άλλη να τον ξεκρεμάσει προφανώς. Τέλος πάντων. Πάτα ρε. Έχω φύγει μια φορά, καλά ήτανε. Είχε επισκεψιμότητα το παιχνίδι, έτσι. Αφού έχει κλειστεί όλος ο κόσμος μέσα στο σπίτι. Και πριν ήταν, ε. Δεν ήταν και πριν έτσι σε τέτοιο βαθμό ο κόσμος κλεισμένος μέσα στο σπίτι, ρε Χρήστο. Πριν εννοώ εκείνες τις μέρες που δεν είχες μπει, ρε, και μπαίναμε το Γιάννη, οι δυο μας. Δεν είχε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ακόμα ο ιός. Ορίστε, μας έβαλε και τους τρεις μαζί. Τώρα αυτό δεν είναι βλακεία. Πόσους χρόνους χάνετε τώρα. Α, κι εσύ, κι εσύ. Ωραία. Ποιος είναι εδώ? Εγώ δεν είμαι πάντως. Να φύγω, να πάω αλλού δηλαδή. Ούτε κιόλα. Είναι γρήγορο πιστόλι το παλικάρι εκεί. Μαζί τη φτιάξατε? Όχι. Προφανώς θα ήταν με άλλο, με τον άλλο. Δεν ξέρω. Ποιος δολοφόνος είναι, Χρήστο? Δεν γνωρίζω, είμαι σε γεννήτρια. Δεν με έχει ενοχλήσει κάτι. Πολύ ησυχία ακούω. Καλά, δεν φάνηκε ένας πολύ. Ghost face. Pinky face. Μιχαλάκης. Άψε από αυτούς. Λέτε ένα τρίτη φορά Μιχαλάκης. Προφανώς. Ωραία, μπράβο μας. Γενικά έναν άλλο τώρα εκεί πέρα. Έπεσα και πίσω μου ήταν βασικά. Του ξέφυγα τώρα, πήγα σε άλλη γεννήτρια. Όχι.
είναι. Δεν γνωρίζω. Ο Καμπάνας είναι. Ο Καμπάνας είναι. Είσαι γεννήτρια. Όχι σου λέω. Ο Καμπάνας με κυνηγάει. Τη φτιάχνω. 70%. Κοντά σου είμαι. Κι εγώ. Πανικά μου. Όχι, πάει προς τη... Ναι. Ναι, είναι πίσω μου και έχει γίνει αόρατος. Φεύγει μπροστά. Άνοιγε καμιά πόρτα, Χριστό. Ανοίγει αυτός. Ευθεία, ελάτε. Εντάξει. Δεν σε αφήνω, είμαι εγώ στην πόρτα. Πες μου που θα σε πάει. Α, έρχεται ο άλλος. Οι άλλοι και οι δύο είναι. Θα σε σώσουν. Ο Πάνος. Εγώ είμαι στην πόρτα. Τι κάνουνε, ρε. Αλακιζόνται τώρα. Έλα, ευθεία, Τάσο. Βλέπεις την πόρτα. Ρέξε. Αυτό είναι. Για να δω, φύγαν οι άλλοι. Ναι, και οι τέσσερις φύγαν. Καλό. Ας βάλει την καμπάνα στον κόλο του τώρα. Έκανε μαλαϊκίτσες αυτός. Μπορούσε να κάτσει εκεί να πεθάνεις. Ή όταν πήγαν οι άλλοι δύο να... Μα κάθοτανε, δεν κουνιότανε, ρε, με είχε αφήσει για δόλωμα. Αλλά δεν ήξερε που να πρωτοδώσει απολογία. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το απόγευμα που... έφτιαχνα λίγο τον υπολογιστή, το Steam, ρε παιδί μου, έβαλα τους κωδικούς, μου τους ζήταγε γι' αυτά, μπήκα μέσα στο παιχνίδι και είχα blood points. Και το κάνω το... Πήγα να το κάνω από 50-51 και δεν έγινε 51 level. Σταμάτησε στα 50. Γιατί? Α, δεν ξέρω. Νομίζω εκείνη το τέρμα όλων των χαρακτήρων. Άρα δηλαδή τώρα να πάρω άλλον μετά, τι να κάνω εγώ τα blood points? Κρατάς το γέρο, μαζεύεις blood points και παίρνεις έναν άλλον, όχι για να παίξεις. Απλά για να του αγοράσεις skill με τα λεφτά που έχεις πάρει με το γέρο. Καταλαβες. Α, ωραία. Ή μπορεί να τον επιλέξω, να του βάλω τα blood points και μετά να... χωρίς να έχω πατήσει ready. Mm. Ωραία. Ανεβάσω και στον άλλο να το... το χαρακτήρα μου. Mm. Που είμαι ήδη στα 9 level. Ο David King. Να κατά χρόνια! Βράζει το κομμάτι!
Πού το θυμήθηκες αυτό, ε? Ματσούλη, περίμενε τώρα 2 λεπτάκια. Χρήστο, αν με πιάσει ο δολοφόνος και με κρεμάσει, θα το δώσω γιατί θέλω να πάω μια τουαλέτα μια στιγμή. Για χοντρό. Αλλά δεν θα βγω, θα περιμένεις. Ο Μιχαλάκης είναι και κυνηγάει εμένα. Την παράτησε. Όχι, δεν μου παράτησε. Hello. Τίποτα, κοιταγόμαστε εδώ. Λουμπάς είναι. Ναι, έτσι λες κάθε φορά και μας πάει γαμιώντας. Ρε φίλε, ξέρεις πόση ώρα με κυνηγάει. Τώρα μ' άφησε και πάει στους άλλους 2 που τρέχουν εκεί πέρα. Εσύ συνέχισε τη δουλειά σου εκεί. Κάνω recover. Τώρα κάντε μια άρμα, είδω μόνος. Εντάξει, εντάξει, ό,τι να είναι αυτό το παιχνίδι πια. Ό,τι να είναι. Χρήστο, μην έρθεις να με κατεβάσεις, το δίνω για να πάω τουαλέτα. Καλώς.
Μ' ακούς? Σ' ακούω. Τι έγινε? Παρατρίχα. Πάμε άλλο. Αλλά πραγματικά είχα έναν ωραίο συμπαίκτη, τρεις γεννήτριες. Δύο και μία που μας έπιασε. Κοντεύαμε στο να την τελειώσουμε. Ήρθε με ξαναξεκρέμασε πάλι μετά γιατί είχα άλλο ένα χουκ. Αλλά κάπου φύλαγε εκεί κοντά και ήρθε αμέσως και με ξαναέπιασε. Αλλό παιχνίδι όμως, εντάξει. Ωραία, τι γίνεται, αμέσως. Ρε το τασούλι, ρε. Βλέπεις ταινιούλα με την Άνση, παρέα. Ναι, ναι, τι θα κάνουμε, αναγκαστικά. Τι λέει η Άνση για όλη την κατάσταση? Η Άνση τίποτα. Το μόνο που την έχει τσαντήσει είναι ότι δεν μπορεί, βγαίνουμε έξω. Καλά, δεν το καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνει, αλλά εντάξει, η Νάνση δεν είχε μάθει έτσι κλεισούρα με στο σπίτι. Πήγαινε μια βόλτα να δει τη μάνα της. Βγαίναμε. Πού πηγαίναμε στο μαγαζί, πηγαίναμε με τα πόδια έτσι. Ξέφευγε από το σπίτι, γυρνάγαμε με τα πόδια. Ξαναβγαίναμε τα απογεύματα με τα πόδια στο μαγαζί. Τώρα έχουμε κλειστεί μια εβδομάδα, εντάξει, της την έχει βαρέσει. Ο Λάκης. Μη σου πω ότι βαριέται και ο Λάκης. Σήμερα τον είδα, πήγαμε μαγαζί, γυρίσαμε. Που ήθελα να πάρω το δίσκο. Και από εκείνη την ώρα έχει κάτσει στο σπιτάκι του, στο μπαλκόνι και δεν βγαίνει έξω. Έχει βαρεθεί τη ζωή του. Ο μαύρος. Γιατί είχε μάθει το σκυλί που τον έπαιρνα. Τώρα από τη στιγμή κοντά που κλείσανε και τα γυμναστήρια και δεν πήγαινα την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή μια εβδομάδα τον έπαιρνα κοντά μαζί μου κάθε πρωί. Και είχε καλομάθει, τώρα του κακοφάνηκε. Στο γυμναστήριο είχε το κοντά? Όχι παιδί μου, στο μαγαζί τον άφηνα. Αλλά είχε παρέα εκεί την Άνση, τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Χαιρόταν εκεί, χάζευε. Κάποιος έρχεται πάλι. Ο Δημογκόργον είναι. Ναι. Και το φέρνει το όλο το βλήμα επάνω μου, ε. Άσο, είμαι στην καλύβα. Έρχομαι. Έχω φτιάξει τη μισή την άλλη από εκεί που ήρθες. Που είναι σε κάτι ερείπια εκεί πέρα. Είναι μια γεννήτρια. Την έχω βρει στη μέση. Φτιάχνε εδώ, Χρήστο μου, τώρα αυτή που πιάσαμε και ας την άλλη στη μέση. Πάμε. Να ακούμε τα skill check. Πάμε. Μαζί. Κάθε γεννήτρια τώρα, έτσι όπως πάει. Μόλις τελειώσουμε εδώ πάμε σε εκείνη που λες ότι άφησες. Πάμε. Ακολούθημη. Αν δεν την έσπασε. Πάμε, είναι μακριά και ασχολείται με τον άλλον. Πάμε. Έχω την εντύπωση ότι μας έρχεται. Έλα, 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 κοντεύουμε. Πάει στην καλύβα να δει. Στη γωνία του. Στη γωνία του σκύλτσεκ. Πάντα αυτό μου το κάνει, ρε γάμο. Φύγαμε, φύγαμε. Αλλού, ένας αλλού, άλλος.
Πάμε τώρα Η κακιά. 2-2 τις γεννήτριες, γιατί θα προλάβουμε. 2-2 τις γεννήτριες. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Πίσω μας είναι. Όταν σε χάσει, ξαναπάμε. Τι όταν με χάσει. Με καταβρόχθησε κιόλας. Πήγα γωνία λίγο να μην πέσει πάνω στα άλλα τα παιδιά. Οι άλλοι δεν κάνουνε τίποτα, ρε Τάσο. Πέσαμε σε λουμπάδες, να πούμε. Έρχομαι. Μόνο να χυλαρίζονται, ξέρουνε, και να ξεκρεμάγονται. Ναι, αλλά εδώ που θα τον φέρει να τον κρεμάσει, δεν θα προλάβουμε. Φεύγουμε. Πάμε σε εκείνη εκεί πέρα. Σε εκείνη που άφησες, που μας έπιασε, πάμε. Μη χυλαρείς. Όχι, φτιάχνουμε γεννήτριες τώρα, χρυσά στα χυλαρίσματα. Μη χάνουμε χρόνο, τζάπα. Πού είναι η άλλη, ρε πούστη μου. Εδώ. Στο δέντρο. Συγκεντρώσου στα skill check. Έρχεται. Εμένα κυνηγάει. Οι άλλοι έχουν χυλαριστεί, είναι κομπλέ έτοιμοι. Σε γεννήτρια. Άιντε γάμι σου, βλήμα. Ναι, με έχασε. Βλήμα, βλήμα. Με το που έκατσα το βοηθήσω, έσκασε τη γεννήτρια. Εγώ σε γεννήτρια. Όχι ρε, στο 90% μη μου το κάνεις και με έπιασε. Έλα ρε φίλε. Πάει του skill check στη γωνία ρε Τάσκο και σκάει ρε φίλε. Γιατί δεν το δέχεται ως skill. Έλα. Κοίτα τώρα ρε μαλάκα που μου ήρθε εδώ και δει και εμένα τώρα. Έλα, μου ξεκρεμάει ο άλλος. Πόσο θέλει η δικιά σου. Θα κυνηγάνε, Χρήστο. Μ' αρέσει που μου λέει ότι απέδρασα.
Έλα, βοήθησέ με. Έτσι πέρα. Άιντε γαμίσου, εντάξει. Μία γεννήτη, μη χάσεις. Πάει μέσα από την καλύβα. Όχι το άλλο, εγώ είμαι σε γεννήτρια, αν την μπορέσω. Όχι, δεν προλαβαίνω. Ήρθα. Μπράβο. Λαμώ το. Του 40%. Ωραία, φτιάξε άλλη. Κοίτα, το ρισκάρισα, έκατσα πολύ ώρα εκεί. Για κοίτα τον άλλον, τι κάνει τώρα, φτιάχνει ή όχι γεννήτρια. Όχι, έφυγε. Γυρίζει γύρω γύρω από τη γεννήτρια. Ωραία, έπεσε πάνω του. Πού είναι αυτή που άφησες ρε Χρήστος, 40%? Πήγαινε ευθεία εδώ. Νάτι. Όπου είναι κοντά όμως. Στον άλλο, ναι. Όπου, την έσπασε πάλι την αυτή. Έρχεται πάλι. Έρχεται πάλι γάμο το μουνί που τον πέταγε έρχεται. Μπήκε σε ντουλάπα. Ποιος? Ο άλλος. Τώρα πάει σε μια γη. Κοίτα ρε μαλάκα τυχεία, κοίτα ρε μαλάκα τυχεία, κοίτα. Τώρα πάει στη γεννήτρια που κρέμασε εμένα, ξέρεις, για να φύγει με καταπαχθεί τώρα, κοίτα. Μην το δίνεις, καθυστέρησέ το. Περιμένω, εγώ δεν με πειράζει. Όχι, δεν θα το δώσω ακριβώς μέχρι να τον πιάσει. Βγαίνει, πάει στη γεννήτρια. Πες μου αν τον είδε Χρήστο. Όχι. Τώρα αρχίζουν τα χτυποκάρδια. Γύρω 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 γύρω. Τον έχει δει. Ναι, τώρα ναι, τον κυνηγάει. Μπράβο. Έτσι, μπράβο, για να μάθεις ακρίβεσαι, όχι τίποτα άλλο. Όχι, του ανοίξαμε όλες τις γεννήτρες για να φύγει με καταπαχτή.
Σε ενημερώνω απλά για να το γνωρίζεις. Την ώρα που πήγα και πήρα τον υπολογιστή, τους λέω στα παιδιά εκεί, του λέω θα κλείσετε. Μου λέει, κοίταξε, για παραγγελίες, μου λέει, όχι κανονικά, μου λέει. Έτσι μου είπε. Άμα θες κάτι να πάρεις, ξέρω εγώ. Το μόνο που θέλω να πάρω εγώ τώρα είναι τέλος Μαΐου το Last of Us 2, να το τελειώσω και αυτό και να μαζέψω την κονσολίτσα. Περιμένεις να βγει τίποτα σε προσφορά. Ή το παιχνίδι περιμένεις να βγει. Σου λέω, το Last of Us το 2 είναι να βγει τέλος Μαΐου. Α. Αν δεν πάρει κι άλλη αναβολή με τον κορονοϊό. Γιατί ήταν να βγει κανονικά 2 Φεβρουαρίου, αλλά έφαγε αναβολή γιατί γαμιώνται σαν εταιρεία γενικά. Απλά θέλουν να κάνουν τον κόσμο, ξέρεις, Οχ. να αγωνιά. Και Καράβι. είχε προγραμματιστεί για τέλος Μαΐου τώρα η επίσημη κυκλοφορία του. Αλλά έτσι όπως πάει με τον κορονοϊό δεν το βλέπω. Ίσα ίσα θα τους κάτσει λουκούμι για να το βγάλουν με το 5 σαν συνοδευτικό, όπως είχα προβλέψει. Α, την Παρασκευή. Ναι. Πάλι το ίδιο δολοφόνος είναι. Την Παρασκευή, πώς το λένε, κυκλοφορεί η demo του Resident Evil του 3. Εδώ στο Steam. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες διότι είναι μυστήρια πίστα πολύ αυτή. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν το είχα πάρει ποτέ με καλό μάτι αυτό το Resident Evil. Γιατί? Από τα PlayStation το 1 και το 2 ξέρω. Είχα παίξει όμως το Resident Evil το είχε βγει για το PlayStation 2. Δύο ήταν το τρία. Μάμε. Το τρία. Εκείνο το είχα παίξει. Καλό. Μετά και στο Xbox που είχα την κονσόλα, είχα παίξει ένα Resident Evil. Αυτό το Resident Evil, αν το θυμάσαι, που ήταν σε ένα τρένο επάνω. Είχε κι άλλη σκάλα από εκεί την είχα δει. Χρήστο, το δίνω. Το δίνω. Άμα θες, δώσ' το κι εσύ να πάμε να παίξουμε τίποτα άλλο. Δεν έχει νόημα.
Να μην έρθω να σε σώσω. Όχι, όχι, όχι. Γιατί έφυγε. Όχι, έχει βάλει πίνη. Έρχεται άλλος, έρχεται άλλος. Άστο λίγο, ρε. Ήρθε. Αφού έκανε το παλικάρι την κίνηση. Είμαι σε δεύτερη γεννήτρια τώρα. Ποιον έπιασε. Τι έγινε τώρα. Σε κρέμασε. Ματ σερβερ αναβέλιαβολ. Με πέταξε έξω. Σε πέταξε το σερβερ εσύ. Κάνε quit το παιχνίδι. Κλείσε το παιχνίδι, ξαναμπες. Είμαι στο lobby εδώ, στο που τρέχει. Ωραία, περίμενε εκεί. Όχι ρε φίλε, στο 60% ήμουν ρε. Δεν μου αφήνει να κάνω spectate. Πρέπει να πέταξει κι άλλον έναν έξω. Όχι, εσένα μόνο χρυσό. Άσε με να ολοκληρώσω τη γεννήτρια και μετά πέταξα με έξω. Connection lost, μάλιστα. Μου κάνεις πρόσκληση. Death Slinger. Για 3 ώρες έχουν ανοίξει καινούρια perk. Save the best for last. Take out. Tenacity. Mais. Τι έγινε. Έχασε ο τύπος, τι έγινε.
Ποιος τύπος? Άντε γάμισο, μαλάκα, άντε γάμισο. Το διάλογο είναι η εξόδη, ρε παιδιά. Τις ανοίξατε τις γεννήτριες? Όχι, μου κλείσε την καταπακτή και ψάχνω για την έξοδο. Αλλά αγκούρια δεν θα προλάβω. Ρε Χρήστο, δεν το έχεις φορτώσει το παιχνίδι ακόμα? Όχι, με πέταξε, είμαι στο... Εκεί που κάνεις πρόσκληση, μωρέ, πώς λέγεται? Το μενού, που λέει Play as Survivor, Killer. Ωραία, μπες Play as Survivor, να σου στείλω πρόσκληση. Έλα, στείλε. Σου ήρθε. Ναι. Πάμε τελευταίο. Αν σε ενδιαφέρει, στο store έχουν, είναι για 3 ώρες κάποια perk. Αν έχεις αυτά δίπλα από τα blood points, τα πετράδια, τι είναι αυτά, εγώ έχω 4.300. Μπορεί να πάρεις κάποια perk που είναι χρήσιμα. Βγάζει κάθε τόσο, βγάζει perks. Τώρα για πόσες μέρες θα το έχεις το μαγαζί κλειστό?
Δεν έχω ιδέα, ρε Χρήστο, θα δούμε. Οπότε βγάλω ανακοίνωση, βασικά. Πάντως κάποια σήμερα είσαι ανοιχτά στον πύργο. Ας πούμε το de facto, το ξέρεις, την πατρόν που είναι. Ήταν κλειστό. Το Coffee Island κάτω στα Χαλκιάτικα ήταν ανοιχτό. Γιατί πήρα Αυτό. και χτες. Αυτό είναι τέτοιο ρε που παίρνεις και φεύγεις, δεν είναι να κάθεσαι. Ναι. Μεταξύ, μέσα η κοπέλα, ξέρω εγώ, φτιάχνει τους καφέδες, απ' έξω οι άλλοι περιμένουν. Δεν μπαίνουν μέσα στο μαγαζί. Καλό Μόνο είναι. deliveras. Πάλι το βενζινάδικο. Σε σημάδεψε για τα καλά, φίλετά σου. Ναι, είδα και πριν που δεν με σημάδευε. Α, σου έχω ευχάριστα. Ο Μιχαλάκης, η φίλη μου. Η Κουνέλα. Η φίλη μου. Σαν να κρεμάσαι. Όχι. Μετά είπα μακριά να ξέρεις, ε. Εκεί καμπερώνεις τον άλλον. Από ό,τι βλέπω, ξαναπάω πάλι στην ίδια τη γεννήτρια. Ούτως ή άλλως, κοντά μου είναι. Μάλιστα. Απόψε. Εσύ είσαι σε τέτοιο, γεννήτρια. Να. Έρχεται. Σε είδε. Μάλλον. Ευχαριστώ κουκλά μου, να είσαι καλά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Την περιλάβω μαζί, έλα εδώ. Έλα. Πιάσε στα χειλαρίσματα. Τρέχει πολύ ρε φίλε. Κράτα φίλε, κράτα.
Έλα, συγκεντρώσου. Δεν κάνει καμ, κάνει. Είδα που τη σκάει ρε. Σας έρχεται. Για τον γαμό το μόνο. Μη χάσεις έρχομαι. Μάλιστα. Από πίσω μου εσύ, έτσι, μπράβο. Και της είπα να πάει σε αντίθετη πλευρά. Κουπάνισε. Έλα μαζί μου, ασχολείται με τον άλλον. Έλα εδώ να τη φτιάξω. Και ό,τι γίνει τώρα. Και είναι και μία από πίσω μου. Και είναι από πίσω σου, λίγη εγώ θέλει. Πας μόνος. Υπόγειο, όχι. Μαλάκα που με πέτυχε. Δεν γίνεται αυτό. Πώς το κατάλαβε. Πώς το κατάλαβε. Πάμε για ύπνο ρε Χρήστο. Πάμε για ύπνο. Για να μας πάσει τα νεύρα αυτό το παιχνίδι και θα αρχίσει πάλι. Όχι να μην αρχίσεις. Πάμε. Πάμε που με πέτυχε από την άλλη άκρη της πίστας με το τέτοιο.